Κύριος ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς την αμαρτία ημών. Δέσποτα συγχώρησοντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Ιεία στενία ημών και το όνομα σου. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας το όνομά σου ερθέτε βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου εν ουρανό και από τη γη των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην το φελήματα ημών ως και εμείς αφίαμε τις φυλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Φυλάτων αυτά στην μακαρία ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον. Και να ψυχάς τον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Συ ο Θεός ημώνο καταδώσεις άδειν και τάσο δύνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός και τα ψυχάς των δούλο σου σώτερα να πάσω. Και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η αγνή και άκραντος Παρθένος, η θεόμας πόρος Κύσσασα, πρέσβευε τους οδύνε και συγχωρήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, πάντων των αγωνιστών υπέρ πίστεως και πατρίδος του αγώνος, της ΕΟΚΑ του 1955-59 και των εξωμόδους αγωνιστών Αντώνη Γεωργίου, Φιούρας Αντωνίου, Αρίστου Θεοδόρου Γεωργίου Αντωνίου, Ανδρέου Αντωνίου, Ιωάννου Αντωνίου, Πανίκου Σοφοκλέους, Ήβης Πετρίδου, Ανδρέου Ιωαννίδου, Ανδρέου Καναρίνη, Ιωάννου Ευρυπίδου, Μυρτιάδους Γεωργίου, Γεωργίου Παπαδοπούλου, Δαμιανού Πολυδόρου, Κώστα Παπά, Νεοφύτου Ιωάννου Χαραλάμπου, Σταύρου Παναγιώτου Αντωνίου, Παναγιώτου Ιωάννου Μιχαήλ Ευγενίου, Σπύρου Λοΐζου, Ανδρέου Ταμάνη, Γερολαίου Αθηνοδόρου, Κωνσταντίνου Δράκου, Αρίστου Αρίστου Ιωάννου Βασιλικιά, Ιωάννου Ευαγόρου, Ανδρέου Γεωργίου, Ιωάννου Αρίστου, Χρήστου Ιωάννου Σοκράτους, Γεωργίου Ιάσονος Χαραλάμπους Ευγενίου, Ανδρέου Δράκου, Γεωργίου Ευαγόρου, Ανδρέου Πέτρου, Σοκράτους Πέτρου, Στυλιανού Αντωνίου και Σωτηριάδου Σωτηράκη, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, πάμπλη μέλη με εκούσιονται και ακούσιον όπως Κύριος ο Θεός, τάξα ψυχάς αυτών ένθεδη και οι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό του Αθανάτου Βασιλεί και Θεού ημών ετησώνεθα. Κύριε δεϊθόμεθα. Θεός των πνευμάτων και πάει σε αρχώσω των θάνατων καταπατήσα στον δε διάβολο καταργήσε τη ζωή των κόσμων στο δωρισάμνος αυτός Κύριε 55-1959 και πάντων των προμνήμων ευθέντων Χριστέ ο Θεός ημών
και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Συν τον άρχο σου πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νην και αη και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθών ελέησον. Ότι εσύ η Ανάστασης, η ζωή και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, πάντων των αγωνιστών, υπερπίστεως και πατρίδος στον αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59 και πάντων των προμνημονευθέντων, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξες Χριστέ ο Θεός και ευχήσιμα δόξες Σύρτη, και νεκρών και ζώντων την εξουσία ανέχουν ως ανθάνος βασιλάρης και αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, πρεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίες Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύνων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Προπαθώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου και πάντων των Αγίων και τα ψυχάς των εξημών προμνημων ευθέντο δούλος σου εν σκηνές δικαίων τάξε εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και με τα δικαίως συναριθμίσε ημάς ελεήσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός αιωνίες η μνήμη εξ σου μακάριστη και αιωνίδια αιωνίες η μνήμη εξ σου μακάριστη και αιωνίδια αιωνίες η μνήμη εξ σου μακάριστη και αιωνίδια αδελφοί μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τελευταίο καιρό ένας καινούριος άνεμος πήρε να φυσάει που σήκωσε τα φρένα των ανθρώπων σαν ένα μήνυμα διάχυτο και συγκλονιστικό από τα βάθη των καιρών να λέει πως έφτασε η ώρα και τους καλούς νησιώτες δεν τους χωρούσαν πια τα πλαίσια της καθημερινότητας. Στα καφενεία, στην αγορά, στα σπίτια, στους τόπους της δουλειάς, στα σχολεία, ένα κύμα συναγερμού, προσδοκίας, διεκδίκησης ύψωσε τις ψυχές απάνω από τη λογική των συμβιβασμών και της ρουτίνας. Οι νέοι ζώστηκαν την πανοπλία του ενθουσιασμού τους και αποζητούσαν ευκαιρίες αυτοθυσίας. Πήγαιναν, έρχονταν, συνάγονταν παράμερα και σιγοκουβέντιαζαν. Κι άξαφνα πήδαγαν στα ποδήλατα και τραβούσαν για την πόλη. Σύμφωνα με το απόσπασμα του Γιώργου Πιερίδη, αυτός ο άνεμος που ξεσήκωσε τα φρένα των Κυπρίων να αγωνιστούν για την ελευθερία, φύσηξε από πολύ νωρίς και στο Όμορος, συνεπέρνοντας και τους ομοδίτες στον ηρωικό αγώνα της ΕΟΚΑ. Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι αφιερωμένη η απόψινή εκδήλωση. Καλώ στο βήμα τον πρόεδρο της κοινότητας κύριο Ευγένιο Μιχαήλ για να εκφωνήσει το δικό του λόγο για την απόψινή εκδήλωση. Συνελθόντες μυστικός εις Αθήνα σήμερα 7 Μαρτίου 1953 υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου ως μέλη της Επιτροπής Προπαρασκευής και Διεξαγωγής του Ενόπλου Αγώνος
ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος να φυλάξω, θυσιάζον και την υγεία μου ζωή, υποφέρον και τα πλέον σκληρά βάσανα, μυστικών παν ό,τι γνωρίζω ή θέλω ακούσει για την υπόθεση της ενώσεως. Με την βοήθεια του Θεού, με πίστη στον τίμιον αγώνα μας, με την συμπαράσταση ολοκλήρου του ελληνισμού και με την βοήθεια των Κυπρίων, αναλαμβάνομαι τον αγώνα για την αποθύναξη του αγγλικού ζυγού, με σύνθημα εκείνων των οποίων μας κατέλβαν οι πρόγονοι μας ως ιεράν παρακαταθήκην. Ήταν η Ευρυπάς. Ήταν εκείνη η ανοιξάτικη πρώτη μέρα του Απρίλη του 1955 που τα όνειρα του κυπριακού λαού για ελευθεριά και ένωση με την μητέραν πατρίδα έπαιρναν σάρκα και οστά. Αιώνες ολόκληρους ο κυπριακός ελληνισμός καρτερικά περίμενε αυτήν την ημέρα. Γενιές και γενιές γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και έσβησαν μέσα στην καταφρόνια της σκλαβιάς και της ατίμωσης. Το ξημέρωμα της 1ης Απριλίου 1955 ήταν διαφορετικό. Ακούστηκαν πολλές εκρήξεις βομβών σε όλες τις πόλεις. Φυλάδια γέμισαν τους δρόμους, καλώντας τους Έλληνες της Κύπρου να ξεσηκωθούν. Μαθητές χύθηκαν στους δρόμους με τις γαλανόλευκες. Οι απικιοκράτες απορριμμένοι αμόλυσαν τους χαφιέδες στους δρόμους και στα καφενεία. Μετά από λίγες μέρες οι Άγγλοι ήταν βέβαιοι πως άρχιζε το τέλος της παντοδυναμίας τους. Οι Έλληνες της Κύπρου, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους προγόνους τους του 1821, απαιτούσαν ελευθερία ή θάνατον. Με γιανοτούφεκα, κυνηγετικά και ελάχιστα αυτόματα του 1940 που έφτασαν από την Ελλάδα, τα μούστακα παιδιά της ΕΟΚΑ έστειναν ενέδρες τους Άγγλους στρατιώτες, προκαλούσαν δολιοφθορές στα στρατοπεδά τους και ενοχλούσαν συνεχώς με κάθε τρόπον και μέσον τον απικιοκράτη δυνάστη. Σεβασμιότατη κύριε Επαρχή Λεμεσού, φίλε βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Ευθύμιε Δίπλαρε, φίλε πρόεδρε της Ένωσης Κοινοτήτων, φίλοι κοινοτάρχες, αγωνιστές, αγωνίστριες, φίλες και φίλοι, δεν σας κρύβω ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που με κάνει περήφανον για την κοινότητά μου είναι η συμμετοχή των ομοδητών σε όλους τους αγώνες του έθνους και κυρίως των εθνικών απελευθερωτικών αγώνων της ΕΟΚΑ. Μέχρι τώρα έχω ακούσει πολλές ιστορίες και γεγονότα που αφορούν τη συμμετοχή των ομοδητών στον αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959. Όσα όμως έμαθα και αποκόμισα από την έρευνα και τη μελέτη που έχει γίνει για το σχεδιασμό της απόψινής εκδήλωσης, έκαναν ακόμα πιο μεγάλη την υπερηφάνεια μου για αυτήν την ιστορική κοινότητα. Γνώρισα μέσα από τις μνήμες και τις ιστορίες το μεγαλείο της ψυχής του κάθε ομοδίτη που στάθηκε στις επάλξεις για την υπεράσπιση της ελευθερίας της πατρίδας μας. Η απόψινή εκδήλωση αποτελεί για μένα την πιο σημαντική στιγμή της θητείας μου ως πρόεδρος αυτής της κοινότητας. Έφτασε επιτέλους η ώρα να τιμηθούν αυτοί οι οποίοι πρόσφεραν από το μεδούλι τους σε αυτόν τον αγώνα. Η ιστορία επιστρέφει απόψε για να τη γνωρίσουμε εμείς οι νεότεροι,
και να διδαχτούμε μέσα από αυτήν. Η ιστορία όμως επιστρέφει για να ξυπνήσει τις μνήμες αυτών που μεγαλοψυχία και ηρωισμών έδωσαν όλο τους το είναι για την μεγάλη ιδέα της ελευθερίας. Απολογούμε εκ μέρους της κοινότητας που κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς δεν είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Έφυγαν από τη ζωή χωρίς πρώτα να τύχουν της αρμόζουσας τιμής για την ανεκτήμητη προσφορά τους στον αγώνα από τη γενέτειρα τους που τόσο δόξασαν. Το Όμοδος, μια κοινότητα με πλούσια προσφορά σε όλους τους εθνικούς αγώνες, ξεκινώντας από την ηρωική ελληνική επανάσταση των ελληνοτουρκικών πόλεμων του 1897, τους βαλκανικούς πολέμους, τα Οκτωβριανά το 1931, των δεύτερων παγκόσμιων πόλεμων, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχο στον ένδοξο αγώνα της ΕΟΚΑ. Σύστομη κοινότητα έδωσε το βροντερό παρόν της, αγκαλιάζοντας τον ηρωικό αγώνα από την πρώτη στιγμή. Από το ξεκίνημα του μέχρι το τέλος, οι ομοδίτες βοήθησαν με κάθε δυνατόν τρόπο για την απελευθέρωση της πατρίδας από τον αγγλικό ζυγό. Δεκάδες κάτοικοι εντάχθηκαν σε διάφορες ομάδες, ένοπλες, πολιτικής επιτροπής, νεολαίας, και συμμετείχαν ενεργά από τη θέση τους για την καλύτερη ευόδοση του σκοπού της Εθνικής Οργάνωσης των Κυπρίων, γνωστής ως ΕΟΚΑ. Σε πολλές περιπτώσεις, αγωνιστές κάτοικοι του χωριού συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και φυλακίστηκαν από τους Άγγλους για τη δραστηριότητά τους στον απελευθερωτικό αγώνα, χωρίς όμως να ενδώσουν και να δώσουν πληροφορίες για τη δράση της οργάνωσης. Οι ομοδίτες αγωνιστές συμμετείχαν σε ένοπλες επιθέσεις μελών της οργάνωσης, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην αποτελεσματική ολοκλήρωσή τους. Ονόματα όπως του ομαδάρχη Χριστάκη Αντωνίου, Μιχάλη Αργυρού, Άρης του Θεοδόρου, Γεώργιου και Ανδρέα Αντωνίου, Ηρόδοτου Ξενοφόντος, Θεμιστοκλή Μιχαήλ, Μιχτιάδη Γεωργίου, έστειναν ενέδρες τους Άγγλους στις περιοχές Κυβίδων, Αγίου Νικολάου, Μανδριών, Πέρα Πεδίου και στην ευρύτερη περιοχή. Η περιοχή Ομόδους μέραν με την ημέρα γινόταν το φόβητρο των Άγγλων στρατιωτών. Σε όλη την επικράτεια είχαν συγκροτηθεί ομάδες με ομοδίτες οι οποίοι δρούσαν για τους σκοπούς της επιτέλεσης του αγώνα. Οι τομείς, οι σύνδεσμοι, το δίκτυο πληροφοριών, οι ανταρκτικές ομάδες, η συμμετοχή του πληθυσμού, όλοι μαζί ρίχτηκαν στη μάχη για αποτύναξη του αγγλικού ζυγού. Το ηθικό και εθνικό φρόνημα των νέων στο Όμοδος τονωνόταν συνεχώς. Η μαθητιώσα νεολαία στέκοταν δίπλα στους αγωνιστές και παρήχεν κάθε δυνατή βοήθεια. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε έναν περιστατικό που μου διηγήθηκε πρόσφατα η αγωνίστρια Ελένη Αντωνίου Νεοκλέου για ένα συγχωριανό μας μαθητή τότε, τον Αντώνη τον Έλληνα, που με κίνδυνο τη ζωή του ο 17χρονος μαθητής οδήγησε από τον Πεδουλά τον Πολύκαρπο Γιορκάτσι με την ομάδα του στο κρυσφύγετον του Άριστου και της Μαρούλας Θεοδόρου στο Όμοδος.
Η πράξη αυτή αποδεικνύει περίφρανα ότι η ψυχή των νέων ήταν γεμάτη από πόθον για ελευθερία. Τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη με τα οποία γαλουθήθηκε η μαθητιώσα νεολαία του ιστορικού γυμνασίου Ομόδους αναπτέρωναν την εθνική συνείδηση και την αίσθηση του χρέους προς την πατρίδα. Θα μπορούσατε να αναλογιστείτε πώς θα μπορούσε έναν παιδάκι 3 χρονών να συνεισφέρει και αυτόν στον καρθωνικό αγώνα. Έντιμοι αγωνιστές, φίλες και φίλοι, δεν έχουν καμιά υπερβολή τα λόγια μου. Ακόμη και τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούνταν ούτως ώστε οι αγωνιστές μας να καμουφλάρουν τις κινήσεις τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτόν που αφηγήθηκε ο μακαριστός σοφέρης Δαμιανός Πολυδόρου στο συγχωριανό μας Ανδρέα Ηροδότου πριν από αρκετά χρόνια. «Ρε Ανδρέα, ξέρεις το ότι που ήσουν 3 χρονών εγλίδωσες με που τα σέρκα των Εγγλέσσων?» «Παϊόθηκε», αποκρίθηκε με έκπληξη ο Ανδρέας. «Ναι γε μου», του είπε ο δάμος, «όταν ήσουν 3 χρονών και αρρώστησες, έφερες σε η μάνα σου για να σας πάρω στον γιατρό με το λεωφορείο. Κείνη την ημέρα είχα να μεταφέρω ένα σημαντικό φάκελο για τον αγώνα και έχωσα τον μέσα στα ρούχα σου. Στου Καντού εσταματήσαν μας οι Εγγλέζοι για έλεγχο, γιατί είχαν πληροφορίες ότι εμετέφερνα έγγραφα της οργάνωσης. Όλοι σε είδαν έτσι μητσίν και άρρωστον, ενέψαν της μάνας σου να πάει στο πίσω κάθισμα. Κυριολεκτικά εξηλώσαν το λεωφορείο, δεν καταφέραν όμως να έβρουν τίποτε. Είμαι σίγουρος πως κάθε σπίτι στο Όμοδος που είχε συμμετοχή στον αγώνα έχει να διηγηθεί πολλές τέτοιες ιστορίες. Μέσα σε αυτές τις ιστορίες μπορεί να υπήρξαν πρωταγωνιστές άτομα τα οποία δεν θα ακούσετε απόψε. Αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες που πρόσφεραν και αυτοί αφίδωλα τις υπηρεσίες τους στον αγώνα. Για λόγους όμως που εμείς δεν τους γνωρίζουμε, δεν έχουν καταγραφεί στον επίσημο κατάλογο των ηρώων της ΕΟΚΑ, που έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης ΕΟΚΑ. Το Κοινοτικό Συμβούλιο τιμά απόψε 56 αγωνιστές, ζώντες και θανόντες, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΥΜΑΕ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι δεν έγινε εσκεμμένα η παράληψη κανενός αγωνιστή και παροτρύνω όσους γνωρίζουν άτομα τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο συμμετείχαν και αυτά στον αγώνα να μας τα κατονομάσουν. Αυτά τα άτομα θα τύχουν της ανάλογης τιμής από το Κοινοτικό Συμβούλιο σε μεταγενέστερη εκδήλωση. Η Κύπρια γυναίκα έδειχνε από την αρχή του αγώνα ότι είχε το σθένος και την ευψυχία να στηρίξει τον αγώνα. Ο διγενής στα απομνημονεύματά του αναφέρεται με θαυμασμό στις γυναίκες του αγώνα, δηλώνοντας μάλιστα ρητά ότι δεν υπήρξε γυναίκα καταδότης. Ο λόγος του τους απένιμε το μεγαλύτερο έπαινον. Η Ελληνής Κύπρια εφάνει αξία των ωραιότερων ελληνικών παραδόσεων. Οι νεανίδες της Κύπρου όχι μόνο δεν υστέρησαν εις τόλμη και αυτοθυσία, αλλά και εφάνισαν πραγματικές σπαρτιώτισσες, σουλιώτισσες και μεσολογκίτισσες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα γυναικείας τόλμης και φιλοπατρίας ήταν οι ομοδίτισσες Φιγούρα Αντωνίου, Μαρούλα Θεοδόρου, Ελένη Αντωνίου, Ήβη και Μέγα Πετρίδου, Μαρούλα Θεοδόρου, Φίτου Ιωάννου, Δέσποινα Νεοφίτου. Οι ομοδίτες αγωνιστές
φρόντισαν να τιμήσουν το όνομα της κοινότητάς τους και εκτός της περιοχής του Ομόδους, γράφοντας και αυτή μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία του αγώνα της ΕΟΚΑ. Ποιος θα μπορούσε να ξεπεράσει την πολυδιάστατη προσωπικότητα της αείμνηστης Ήβης Πετρίδου? Από την έναρξη του αγώνα η Ήβη έγινε το μεάρχης της αλκύμου νεολαίας ΕΟΚΑ με το ψευδόνυμο Διαγόρας, και στο σπίτι κρύβει βόμβες και πυρομαχικά. Στις 24 Οκτωβρίου το 1955 πάβεται από καθηγήτρια από την απεικιοκρατική κυβέρνηση και μετά από 2 χρόνια συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε 18μηνη φυλάκιση και ανακρίνεται με βασανιστήρια. Αισθανόμαστε απέραντη περηφάνεια που αυτή η καλή νεράιδα, όπως την ονόμαζαν, είναι ακόμη ένα βλαστάρι της λεβεντογέννας κοινότητας του Ομόδους. Άλλος ένας Μοδίτης αγωνιστής, ο Γιάννης Ευρυπίδου, από τη θέση του υπαλλήλου στο Τελωνείο Λεμεσού, επομίστηκε το κυρίως βάρος της δράσης της ομάδας Αυλή. Εκεί υπήρχε μόνιμα εγκατεστημένο απόσπασμα από Άγγλους στρατιώτες. Οι δυνάμεις ασφαλείας των Άγγλων είχαν οδηγίες να συνοδεύουν τον κάθε τελωνιακόν κατά τη διάρκεια ελέγχου. Παρόλα τα αυστηρά μέτρα, η ομάδα της Αυλής διεκπεραίωσε πολλές φορές με επιτυχία τη λαφραία εισαγωγή όπλων για λογαριασμό της ΕΟΚΑ. Παρισήμαντο ήταν και το έργο του Ομοδίτη Αντρέα Ιωαννίδη, ο οποίος διατηρούσε το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο της Λεμεσού. Τα κυβότια που περιείχαν βιβλία ήταν για αυτόν οι καλύτερες κρυψώνες του οπλισμού που έκρυβε για τους σκοπούς της οργάνωσης. Ο ατρόμητος της ΕΟΚΑ, Πανίκος Σοφοκλέους, μαζί με τους συναγωνιστές του ανέλαβε δράση στην περιοχή του χωριού Πεδουλάς με το ψευδόνυμο Ατρόμητος. Στις αρχές του 1957 και ενώ φοιτούσε ακόμη στην πρακτική σχολή Πεδουλά, συνελήφθηκε από τους Άγγλους και κλείστηκε στα κρατητήρια Πλατρών. Εκεί υπέστην φρικτά βασανιστήρια, χωρίς όμως να αποκαλύψει το παραμικρό για την οργάνωση. Από τα βασανιστήρια του προκλήθηκε σοβαρό πρόβλημα στα μάτια, πράγμα που ανάγκασε τους βασανιστές να το μεταφέρουν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Ακολούθως μεταφέρθηκε στα κρατητήρια Κοκκινοτρεμιθιάς και στη συνέχεια στον αστυνομικό σταθμό Ομορφίτας, όπου δέχθηκε νέα φρικότερα βασανιστήρια. Ο Πανίκος μετά τους βασανισμούς στα κρατητήρια Ομορφίτας οδηγήθηκε στα κρατητήρια Πύλας. Από εκεί ελευθερώθηκε γύρω στα τέλη του 1957. Δεν μπορούσε όμως να μείνει αμέτωχος και ανενεργός, και σαν πιστός αγωνιστής του ιδεώδους της ελευθερίας πηγαίνει στο Βαρόσι, όπου ξαναρχίζει τη δράση του στην ΕΟΚΑ. Τότε κηρύσσεται κατά ζητούμενων πρόσωπων και τραβάει το δρόμο προς τα αντάρτικα διμέρια της οργάνωσης στην οροσειρά του Τρόδους. Ο τομεάρχης Πιτσιλιάς Χριστάκης Τρυφωνίδης ανέφερε: «Ο Πανίκος πολεμούσε πάντοτε με χαμόγελο στα χείλη, δίνοντας έξοχον παράδειγμα τελήσεως, καρτερίας, αντοχής και άδολης φιλοπατρίας». Το ανεξίτηλτο αποτύπωμα της ομοδίτικης συμμετοχής στον Ιερόν Αγώνα μπήκε την ημέρα όπου αποφασίστηκε η δημιουργία του Χρυσφυγέτου στο Όμοδος. Ο Γρηγόρης Αυσεντίου κάλεσε τον αείμνηστον Άριστο Θεοδόρου και του ζήτησε να κατασκευαστεί το Χρυσφύγετο στο σπίτι του, γιατί βρισκόταν στην άκρη του χωριού. Αρχικά στην αυλή του σπιτιού είχε χτιστεί ένας φούρνος και κάτω από αυτόν ένα Χρυσφύγετο.
Η είσοδος η οποία οδηγούσε σε αυτόν ήταν μια μυστική πόρτα μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Με την πάροδο ενός μηνός διαπιστώθηκε ότι το κρυσφύγετον ήταν μικρόν και γι' αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε να φτιαχτεί νέο, μεγαλύτερο, κάτω από το πάτωμα ενός δωματίου με είσοδον από το γωνιακό τσάκι. Το κρυσφύγετον ετοιμάστηκε τον Οκτώβριο του 56 στο σπίτι του Άριστου και της Μαρούλας Θεοδόρου από τον ομοδίτη Χαράλαμπο Σταύρου. Στην κατασκευή βοήθησαν και στενά συγγενικά πρόσωπα των ιδιοκτητών και συγκεκριμένα ο πατέρας της κυρίας Μαρούλας Αντώνης Γεωργίου Βουνιώτης και τα αδέρφια της Γιώργος και Ανδρέας Αντωνίου, καθώς και ο μοδίτης αγωνιστής της οργάνωσης Μιχάλης Αργυρού. Στο κρυσφύγετον φιλοξενούνταν αντάρτες από το Σεπτέμβρη του 56 μέχρι τις 20 του Γενάρη του 57, μέρα κατά την οποία ύστερα από προδοσία το κρυσφύγετον εντοπίστηκε και οι αντάρτες που κρύβονταν σε αυτόν συνελήφθησαν. Για το κρυσφύγετον του ομόδους μίλησε με ενθουσιασμό και ο αείμνηστος Γρηγόρης Αυξεντίου, ο οποίος φιλοξενήθηκε για λίγο καιρό σε αυτόν. Η περίφημη κατασκευή του κρυσφυγέτου απεδείκνυε ότι η ανακάλυψη του έγινε κατορθωτή κατόπιν προδοσίας. Η αποφράδα εκείνη μέρα της προδοσίας έφτασε. 20 του Γενάρη το 57, ο προδότης γνωρίζοντας πολύ καλά την κρύπτη, αφού σαν μέλος της οργάνωσης φιλοξενήθηκε πριν τη σύλληψή του από τους Άγγλους, την οποία κατέδωσε με την παραμικρή λεπτομέρεια. Οι Άγγλοι στρατιώτες με επικεφαλή στον αστυνομικό επιθεωρητή Μπάρλου και τον Λοχίαν Σιούα, συνοδευόμενοι από τον Τούρκο αστυνομικό Ταλάτ και έναν κουκουλοφόρο, χτύπησαν την πόρτα της κυρίας Μαρούλας. Αμέσως μόλις μπήκαν μέσα στο σπίτι, οδηγήθηκαν στον τσάκι, πέταξαν το φαγητό που ψινόταν σε αυτόν έξω από το παράθυρο. Φώναξαν με τα ονόματά τους, τους ακόλουθους 9 αγωνιστές. Νίκος Πανών, Πολύκαρπο Γιορκάτζη, Γιαννάκη Επαμεινόντα, Γεώργιον Παλαιολόγων, Κυριάκων Κότσινων, Αντώνη Κυριάκου, Σάβα Στυβιανού Κουλαρή, Γεώργιον Λοϊζίδην Απόστρατον και τον ιδιοκτήτη του σπιτιού Άριστον Θεοδόρου. Ολόκληρη η οικογένεια στο σπίτι της οποίας βρισκόταν στο κρυσφύγετον μεταφέρθηκε στα κρατητήρια των πλατρών. Ποιος μπορεί να συναισθανθεί τον αβάσταχτον πόνον και το μεγαλείο της ψυχής της σπαρτιάτης σας μάνας φιγούρας Αντωνίου να βλέπει να συλλαμβάνουν μπροστά στα μάτια της το σύζυγον της Αντώνη, το γαμπρόν της Άριστον, τον γιον της Ανδρέα, τον μόλις 15 χρονών Ιωάννη της, την κόρη της Μαρούλα και την 16χρονη τότε κόρη της Ελένη. Ποιος μπορεί να συλλάβει στο νου του ότι ένα 16χρονο κορίτσι Ελένη είδε να εκτιλήσεται μπροστά της μια σκηνή αρχαίας τραγωδίας. Πώς πάραζε η ψυχή ενός αγνού κοριτσιού να βλέπει την οικογένειά της μέσα σε μια στιγμή να διαλύεται. Ο γιος της Γεώργιος Αντωνίου γλίτωσε από την ομαδική σύλληψη της οικογένειας λόγω του ότι εκείνη την ημέρα της εφόδου δεν ήταν στο σπίτι.
Στη συνέχεια φυγαδεύτηκε με τη βοήθεια του συγχωριανού μακαριστού Γερόλεμου Αθηνοδόρου, όπου τον φιλοξένησε για αρκετόν καιρό στο Βαρόσι, όπου διατηρούσε κατάστημα και μέσω αυτού βοηθούσε στη δράση της οργάνωσης. Όσον αφορά τη Μαρούλα Θεοδόρου, θα ήθελα να τονίσω, κυρίες και κύριοι, το πόσο δύσκολη ήταν η θέση της να εγκαταλείπει υπό των εξαναγκασμών των Άγγλων στρατιωτών τα μόλις 3 μηνών παιδιά της, να οδηγείται προς τα κρατητήρια και να μην γνωρίζει πότε θα ξαναταμωθεί με αυτά. Συναισθανόμενος το δράμα της κυρίας Μαρούλας, ο τότε κοινοτάρχης, ο αείμνηστος Γεώργιος Παπαδόπουλος, με επιστολή του προς τη Βασίλισσα Ελισάβετ, ζήτησε, όπως δοθεί χάρη στη Μαρούλα, για να μπορέσει να ανατρέψει τα νεογέννητα δίδυμά της. Όταν όμως εγκρίθηκε η χάρη από τη Βασίλισσα και η Μαρούλα επέστρεψε από τα κρατητήρια των πλατρών, οι Άγγλοι είχαν ήδη ανατινάξει όχι μόνο το Χριστίγετον, αλλά και ολόκληρο το σπίτι. Τότε η Μαρούλα με τα νεογέννητα παιδιά της προσπαθούσε να ζήσει από την αρχή. Δεν ήταν μόνη της σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Η συγχωριανή της, αγκαλιάζοντάς την από την πρώτη στιγμή, τη βοήθησαν τόσο οικονομικά όσο και ηθικά για να μπορέσει να ζήσει και αυτή και τα παιδιά της. Το μόνο που απέμεινε από το ανατιναγμένο σπίτι ήταν μια ελληνική σημαία περαμμένα επάνω τα αρχικά της ΙΟΚΑ. Ένας Βρετανός αξιωματικός, όταν την βρήκε εκείνη την μέρα της ανατίναξης του Χριστουγέννου, την πήρε μαζί του ως λάφυρο και την κρατούσε φυλαγμένη στο σπίτι του για 50 ολόκληρα χρόνια, ώσπου μια μέρα του Ιουνίου του 2007 επικοινώνησε με το γραφείο του Συμβουλίου και εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει τη σημαία εκεί όπου ανήκει. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους η κοινότητα υποδέχθηκε τον Τζέρεμι Χόνσον, όπου σε μια σεμινή τελετή στην παρουσία μελών της οικογένειας του Χριστουγέννου παρέδωσε τη σημαία. Από τότε αυτή φυλάσσεται στο Μουσείο Αγώνας 55-59 και πολύ σύντομα θα επιστραφεί στο Χριστουγέννου όπου ανήκει. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ομόδους, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο της προσφοράς αυτής της οικογένειας και μετά την εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης των ιδιοκτητών του Χριστουγέννου για τη διαχείρισή του από το Κοινοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε, όπως σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης ΕΟΚΑ, προχωρήσει στη συντήρηση των εξοραϊσμών και την ανάδειξη του Χριστουγέννου. Μετά από πρόσκλησή μας, ο πρόεδρος του ΣΥΜΑΕ, κύριος Αντρέας Μαϊμαρίδης, που απόψε δυστυχώς για κάποιον πρόβλημα δεν είναι μαζί μας, επισκέφθηκε επιτόπου τον Χριστουγέννου μαζί με αρχιτέκτονα, όπου έγινε ένας πρώτος σχεδιασμός του. Η ανάδειξη του τοπικού χαρακτήρα της κοινότητας είναι ο απότερος στόχος του Κοινοτικού Συμβουλίου. Ο χώρος αυτός θα αποκτήσει επιτέλους την έγκλη που του αξίζει, γιατί η ψυχή του αγώνα ήταν μέσα στα Χριστουγέννα. Μέσα σε αυτά γράφονταν απαράμιλλες σελίδες ηρωισμού και δόξας, αφενός από τους αγωνιστές και αφετέρου από τους ιδιοκτήτες τους. Ως ομοδίτες φορείς μιας ανεκτίμητης κληρονομιάς, έχουμε υπέρτατο χρέος να διαφυλάξουμε την αλήθεια της ιστορίας μας, αυτή που χαράζει
αλλά αν θα στά τη φυσιογνωμία μας και την ταυτότητά μας μέσα στο σύγχρονο κόσμο, μέσα στο χώρο του Κρυσφυγέτου, θα παρελάβουν τα ονόματα και οι φωτογραφίες όλων των ομοδητών που έγραψαν στις χρυσές σελίδες της εποποιίας του αγώνα της ΕΟΚΑ, με πρώτη την οικογένεια που χάρη σε αυτή ο χώρος κατέστη σύμβολων θυσίας και ηρωισμού. Μέσα από τις επισκέψεις των σχολείων και των διαφόρων επισκεπτών θα μεταλαμπαδεύεται στους νέους η προσφορά του ομόδους στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ. Τιμή σε όλους εσάς που μας κάνατε περήφανους. Τιμή σε εσάς που βάλατε την ελευθερία του τόπου μας πάνω από κάθε δική σας ανάγκη. Τιμή σε εσάς που ταχθήκατε στη ζωή σας να φυλάτε Θερμοπύλες. Καλώς το βήμα των κύριων Τσολάκη, τον έντιμο έπαρχο Λεμεσού, για να απευθύνει τον δικό του χαιρετισμό. Σεβαστόν Ιερατίον, φίλε βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Ευθύμη Δίπλαρε, φίλε πρόεδρε της Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού, φίλε πρόεδρε του Ομόδους, αγαπητοί κοινοτάρχες, φίλες και φίλοι, κάτοικοι και φίλοι του Ομόδους, εγκριμένοι και αξέχαστοι αγωνιστές και αγωνίστριες της ΕΟΚΑ, είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που αποδέχτηκα την πρόσκληση του φίλου κοινοτάρχη του Ομόδους να παραστώ στην απόψινή εκδήλωση. Τιμή και δόξα, είπε ο φίλος κοινοτάρχης, για τους 56 αγωνιστές της ΕΟΚΑ και τους τόσους άλλους, τους ανώνυμους. Και πρέπει να πω ότι και η ανατίναξη του Κρυσφυγέτου εδώ δίπλα, αλλά και το γυμνάσιο, η ύπαρξη του γυμνασίου Ομόδους στη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ μου θυμίζει το χωριό μου, γιατί τότε το χωριό μου είναι ο Αγρός και μου θυμίζει το χωριό μου γιατί τότε πολύ μικρός έβλεπα τους Άγγλους συνεχώς εκεί στο χωριό και όπως εδώ στο Όμοδος με τις συλλήψεις, με τα κέρφιου, με τις ανατινάξεις και στον Αγρό ανάλογου Κρυσφυγέτου, κάποιου ξαδέρφου, πατέρα του ξαδέρφου μου, και εδώ δείχνει ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ στηριζόταν σε όλον τον κυπριακό λαό και ειδικά, ειδικότερα στους κατοίκους της Υπαίθρου, τους αγνούς αγωνιστές, τους οποίους τιμά σήμερα το Κοινοτικό Συμβούλιο και όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι η πιο σοβαρή πράξη την οποία κάνει επί της θητείας του. Θέλω να σας συγχαρώ, να συγχαρώ το Κοινοτικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο για την εκδήλωση αυτή, η οποία θα έπρεπε να γίνεται πιο συχνά σε όλες τις κοινότητες, γιατί χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει σήμερα το νησί μας, έστω και μοιρασμένο. Πρέπει να πω ότι ως κυβέρνηση και ως επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού θα προσφέρουμε όση βοήθεια μπορούμε στις κοινότητες και ειδικά στις κοινότητες του Τροόδους, οι οποίες τόσα υπέστηκαν και οι οποίες παρέμειναν μακριά από τις χορηγίες που δίδονταν τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εκδηλώσεις απόψε. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Σας ευχαριστώ.
Εκ μέρους των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, ο Αλφα Μαδάρχης κύριος Χριστάκης Αντωνίου. Η κοινότητα ομόδου σας αγκαλιάζει απόψε με αγάπη για να τιμήσουμε μαζί τους αγωνιστές της κοινότητος κατά τον αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59. Τιμούμε επίσης τις γυναίκες της κοινότητος, όπου κατά τη διάρκεια του αγώνος προσέφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες. Τιμούμε επίσης τον μακαριστό χτίτορα της Μονής, οικονόμαστο σύντιο, όπου υπήρξε και από τα πρώτα μέλη της φιλικής εταιρείας. Με πλούσια δράση. Απεικονίστηκε κατά τις αποφράδες ημέρες του Ιουλίου του 21 μαζί με 400 αρχιερείς και προφρήτους. Ο εθνικός μας ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης διεκτραγωγεί με τους ακόλουθους στίχους τις φοβερές εκείνες ημέρες. Σι ανεμιά δεν άκουες, δεν τρούδι να ταράξει, ούτε του σιλουλάξιμο με πετεινόν να κράξει. Στο χρονικό της Ελληνικής Επανάστασης αναφέρεται ότι ο πλοίαρχος Μιαούλης πλεύριζε τακτικά τις αυτές της Λαβίτους και φόρτωνε τρόφιμα και τροφοδοτούσε το πολιορκούμενο Μεσολόγγι. Και για να τιμήσει τους πεθάντες έγραψε την περίφημη οδή «Όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει». Η κοινότητα ομόδους προσχώρησε στα στάξεις της ΕΟΚΑ από τις πρώτες κοινότητες. Οργάνωσε ομάδες κρούσεως με τα αλλεπάλληλα χτυπήματα εναντίον των αγγλικών στρατευμάτων έγινε τόποδος ο φόβος των στρατευμάτων. Πολλοί καταζητούμενοι φιλοξενήθηκαν στο όμοδος με πλούσια δράση. Ως εκ τούτου η κοινότητα μας με την πλούσια δράση της ευρίσκεται πάρα πολλές περιβρίσκεται η σκέψη πάρα πολλές φορές. Απευθύνω θερμές μου ευχαριστίες στον κύριο Πρόεδρο και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου όπου με άοχνες προσπάθειες έφεραν εις πέρας την εξαιρετική τούτη γιορτή. Σας ευχαριστώ. Και το σύλλαξε που αναφέρθηκε κάποτε. Να το βάλω στο αρχείο. Να το βάλω στο αρχείο. Εκ μέρους της οικογένειας του Κρυσφυγέτου θα απευθύνει χαιρετισμό ο κύριος Αντώνης Θεοδόρου. Σας χαιρετώ όλους και σας καλωσορίζω στην κάτω γειτονιά μας. Μην είναι εσύ συχνά που έχουμε τόσο πολύ κόσμο στην περιοχή αυτή, αλλά είστε ευπρόσδεκτοι. Είμαι ο Αντώνης Θεοδόρου, γιος του Άριστου και της Μαρούλας, εγγονός του Αντωνή και της Φιούγρας. Είναι μεγάλη μου τιμή που σας απευθύνω αυτό τον σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους της οικογένειας του Κρυσφυγέτου Ομόδους. Μιλώ συγκεκριμένα για την οικογένεια του Αντωνή και της Φιούγρας Γεωργίου Βουνιώτη. Το 1957 ήταν μια φτωχή οικογένεια, τίμια και εργατική, που ζούσε στην άκρη του χωριού, ακριβώς εδώ δίπλα, με 5 παιδιά και ένα νιόνυφο γαμπρό από την Πάχνα. Έχουμε μαζί μας σήμερα τη μάνα μου, τη Μαρούλα Αντωνίου Θεοδόρου, την αδερφή της Ελένη Αντωνίου Νεοκλέους και από ψηλά μας βλέπουν με αισθητή την παρουσία τους ο Αντωνής, η Φιούρα, μάλιστα, ο Αριστοκράτης, και ο Γιώργος, ο Ανδρέας και ο Γιάννης. 8 συνολικά μέλη της ίδιας οικογένειας. Ανάμεσα σε τόσους άλλους αγωνιστές που έδωσαν όλα ό,τι είχαν στον αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου από τους Άγγλους. Μιλούμε σήμερα σε ειρηνικούς καιρούς περί θυσίας προς την πατρίδα. Αλλά πολλές φορές τα λόγια αυτά για μας μένουν κενά και ίσως ακατανόητα. Ίσως και εμείς, αν βρισκόμαστε στην ίδια εποχή, να κάναμε τα παρόμοια. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα σήμερα
είναι η θυσία μιας ολόκληρης οικογένειας 8 ατόμων, από το μικρότερο 16 χρονών μέχρι το μεγαλύτερο, να προσφέρουν τα πάντα, ανιδιωτελώς, για το σκοπό την ελευθερία της Κύπρου. Ο Άριστος και η Μαρούλα Θεοδόρου, νιόπαντροι, αντί για γαμήλιο ταξίδι, μετέτρεψαν το σπίτι τους σε κρυσφύγετο για να κρύψουν 8 αντάρτες. Η Μαρούλα, όπως μου είπε σήμερα, πήγε στο νοσοκομείο να γεννήσει και επεστρέφοντας βρήκε στο σπίτι της τους αντάρτες. Όλα τα μέλη της οικογένειας, όταν ήταν εν ζωή, δεν μιλούσαν για τον αγώνα, γιατί δεν τους άρεσε να περιαυτολογούν. Αυτό όμως που λεγόταν και λέγεται πάντα, είναι το γεγονός ότι οι χωριανοί υποστήριξαν το κρυσφύγετο και κανένας δεν μίλησε. Φυσικά μόνο 2-3 άτομα γνώριζαν τι έγινε στην άκρη του χωριού. Η βοήθεια των χωριανών ακόμα συνεχιζόταν όταν ανάλαβαν να σηκώσουν τα πράγματα από το σπίτι πριν την ανατίναξη του κρυσφυγέτου και να κάνουν έρανο να βοηθήσουν στην αγορά νέας κατοικίας για τη Μαρούλα και τα δίδυμα κοριτσάκια της, όταν ο άντρας της και όλη η υπόλοιπη οικογένεια ήταν στη φυλακή. Βλέπετε, κανένας δεν είναι μοναδικό βλαστάρι στον κάμπο. Φυτρώνουμε όλοι μας δίπλα-δίπλα για να προστατεύει ο ένας τον άλλο, να βοηθά ο ένας τον άλλο και να αγαπά ο ένας τον άλλο. Η οικογένεια του κρυσφυγέτου Ομόδους επεκτείνεται σήμερα να περιλαμβάνει ολόκληρο το χωριό. Όλους όσους αγωνίστηκαν στην ΕΟΚΑ ή όχι, αλλά και όλους εμάς που ακολουθήσαμε και θα ακολουθήσουμε. Ελπίζουμε σαν οικογένεια ότι το κρυσφύγετο θα διατηρηθεί και θα κρατηθεί στη μνήμη όλων μας. Και να θυμόμαστε αυτούς που έχουν συλληφθεί εδώ, όλους τους αγωνιστές του Ομόδους, αλλά και όλους τους αγωνιστές και πεσόντες ήρωες της ΕΟΚΑ. Ευχόμαστε η μνήμη του κρυσφυγέτου να παραμείνει για πάντα στις ψυχές μας. Αιωνία ας είναι η μνήμη όλων των αγωνιστών της ΕΟΚΑ που μας έχουν φύγει και ευλογημένη ας είναι η ζωή όλων των αγωνιστών που είναι μαζί μας. Μακάρι ο Πανάγαθος Θεός να τους χαρίζει υγεία και πολλά ακόμα χρόνια, να μας κρατούν αναμένη τη φλόγα της αγάπης προς την πατρίδα και την έννοια της ανιδιωτελούς θυσίας. Σας ευχαριστώ. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ομόδους απόψε τιμά 56 ομολίτες αγωνιστές, ζώντες και θανόντες, ως ελάχιστο φόρο τιμής για τη συμμετοχή τους στον ηρωικό αγώνα της ΕΟΚΑ. Τα 56 άξια τέκνα της κοινότητας βρίσκονται καταγραμμένα στον επίσημο κατάλογο των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, ο οποίος έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης ΕΟΚΑ. Ακολουθεί απονομή τιμητικών πλακέτων προς τους αγωνιστές και στους εκπροσώπους αυτών. Καλώ τον πρόεδρο της κοινότητας, κύριο Ευγένιο Μιχαήλ, για να απονείμει τις πλακέτες. Πολιτική κατάδικη. Άριστος Θεοδόρου. Την πλακέτα θα παραλάβει ο γιος του Αντώνης Θεοδόρου. Μπράβο. Χριστάκης Αντωνίου. Χαιρετίζω τους αγαπητούς χωριανούς. Ήβη Πετρίδου. Την πλακέτα θα παραλάβει ο δισέγγονός της Σέργιος Αντωνίου. Δράκος. Την πλακέτα θα παραλάβει ο εγγονός του. Κώστας Δράκος.
Παναγιώτης Δράκος. Πολιτική κρατούμενη ομόδους. Αντώνης Γεωργίου Βουνιώτης. Την πλακέτα θα παραλάβει η γατέρα του, κυρία Μαρούλα Θεοδόρου. Φιγούρα Αντωνίου. Την πλακέτα θα παραλάβει η γατέρα κυρία Ελένη Νεοκλέους. Ελένη Αντωνίου. Μαρούλα Θεοδόρου. Ιωάννης Αντωνίου. Την πλακέτσα θα παραλάβει ο κύριος Γιάννης Νεοκλέους. Ανδρέας Αντωνίου. Την πλακέτσα θα παραλάβει η θυγατέρα του Μαριάννα Αντωνίου. Σοφοκλέους. Την πλακέτσα θα παραλάβει ο εγγονός Χρήστος Σοφοκλέους. Γιος. Απλά να αναφέρουμε ότι δεν επικοινωνήθηκαν όλοι μαζί μας να μας πούν ποιος θα παραλάβει την πλακέτα, γι' αυτό έχουμε λίγο συγχύση, εντάξει. Ιωάννης Ευρυπίδου. Την πλακέτα θα παραλάβει ο γιος του, κύριος Εύρος Ευρυπίδου. Ανδρέας Ιωαννίδης. Την πλακέτα θα παραλάβει ο κύριος Θεμιστοκλής Μιχαήλ. Κουμπάρος. Μιχαήλ Αργυρού. Το σύνορα ο Μιχάλης εκεί μου έλεγε κάτι. Το Κρυσφί εδώ δεν θυμίζει μόνο αυτά που έγινε. Μας θυμίζει την υποχρέωση μας και το καθήκον μας, ο αγώνας που άρχισε με το 55. Δεν είναι καθήκον. Ιερή υποχρέωση. Γερόλεμος Αθηνοδόρου. Την πλακέτσα θα παραλάβει ο γιος του,
Χαρίλαος Αθηνοδόρου. Θεμιστοκλής Μιχαήλ. Ηρόδοτος Ευθυμίου. Πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, γιατί η βραδιά είναι αφιερωμένη σε αυτά τα άτομα. Πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή. Νηστιάδης Γεωργίου. Δαμιανός Πολιδόρου. Την πλακέτα θα παραλάβει η σύζυγος, η κόρη, η κυρία Ερασμία Ερδίτη. Γεώργιος Παπαδόπουλος. Την πλακέτσα θα παραλάβει η αδερφό τεχνίτου, κυρία Γέφη Αρίστου. Τούτο είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μεγάλη τιμή. Ανδρέας Καναρίνης. Την πλακέτσα θα παραλάβει η σύζυγος του κυρία Γιαννούλα Καναρίνη. Την πλακέτσα θα παραλάβει ο γιος του κύριος Αντώνης Παπαδόπουλος. Νεόφυτος Ιωάννου. Την πλακέτσα θα παραλάβει η θυγατέρα του κυρία Ελένη Γιάφαλη. Σεβαγόρου. Έχουμε κάποιον εκπρόσωπο. Φρούλα Γεωργιάδου. Η σύζυγος κυρία Φρούλα Αυγούλα Γεωργιάδου. Σταύρου. Την πλακέτσα θα παραλάβει ο εντονός του Χάρης Παπαδόπουλος. Παναγιώτης Αντωνίου. Την πλακέτσα θα παραλάβει η σύζυγος κυρία Ανδρομάχη.
Παναγιώτης Ιωάννου. Την πλακέτσα θα παραλάβει η γατέρα του. Ιωάννα. Σταύρος Πολυδόρου. Μιχάλης Ευγενίου. Την πλακέτσα θα παραλάβει ο εγγονός του Ανδρέας Παυλίδης. Γεωργίου, Σπύρος Λοΐζου. Την πλακέτσα θα παραλάβει η σύζυγος κυρία Ελευθερία Λοΐζου. Ανδρέας Ταμάνης. Την πλακέτσα θα παραλάβει η αδερφή του κυρία Πινελόπη. Μείνετε ένα λεπτάκι. Ομάδα Κρούσεως. Γεώργιος Αντωνίου. Ηρόδοτος Ξενοφόντος. Μεταφορείς και συνδέσμοι οδηγοί. Ιωάννης Βασιλικιάς. Την πλακέτσα θα παραλάβει η σύζυγος του, κυρία Μαρία Βασιλικιά. Άριστος Χρυαρίστου. Θα παραλάβει ο λιθέγγονος του Μιχάλης Γεωργίου. Ακολουθούν οι εξομόδους αγωνιστές, οι οποίοι πρόσφεραν ο καθένας με τον δικό του τρόπο στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Αντώνης Ελλήνας.
Τάσος. Με δρόμο. Ιωάννου Ανδρέας Γέρος. Ανδρέας Νικολάου. Δέσποινα Νεοφύτου. Ματθαίος Νίκου. Μαρούλα Κοινοδόρου. Πελοπίδας Ευγενιάδης. Ιωάννη Θαρίστου. Την πλακέτσα θα παραλάβει η σύζυγος του, κυρία την Ελόπη Αρίστου. Χρήστος Σοκράτους. Την πλακέτσα θα παραλάβει ο δισέγγονός του, Μιχάλης Γεωργίου. Γεώργιος Ιάσονος. Χαράλαμπος Ευγενίου. Πλακέτσα θα παραλάβει η κυρία Άντρη Παυλίδη. Γεώργιος Γεωργιάδης. Ανδρέας Δράκος. Την πλακέτσα θα παραλάβει η κόρη του Αλίκη. Γεώργιο Τσεβαγόρου. Την πλακέτσα θα παραλάβει ο αδερφότεχνος του Χαράλαμπος Τσεβαγόρου.
Σοκράτης Πέτρου. Την πλακέτα θα παραλάβει η Τριαδότη Σταύρου. Σόζος Πολυβίου. Την πλακέτα θα παραλάβει ο εγγονός Άγγελος Πολυβίου. Στέγιος Αντωνίου. Την πλακέτα θα παραλάβει τη γατέρα του κυρία Σταυρούλα Βιενιάδη. Σωτηράκης Σωτηριάδης. Την πλακέτα θα παραλάβει ο γιος του κύριος Χριστάκης Σωτηριάδης. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Νομόδους με πρόσφατη απόφαση του θα προχωρήσει στη δημιουργία βίντεο κλιπ μέσα από το οποίο θα γίνει καταγραφή μαρτυριών, ντοκουμέντων και λοιπές πληροφορίες για τη συμμετοχή των νομοδητών στον αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59. Στο βίντεο κλιπ θα μιλήσουν όλοι οι ζώντες αγωνιστές καθώς και άτομα του στενού κύκλου των αγωνιστών, οι οποίοι έχουν να καταθέσουν τις δικές τους ιστορίες για τον αγώνα. Η κάθε πληροφορία θα είναι για μας πολύ σημαντική, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε τις σημαντικότερες πτυχές του αγώνα από την πλευρά της δικής μας κοινότητας. Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο χορηγό επικοινωνία τη εκδήλωση στην εφημερίδα Λεμεσός, στο συγχωριανό μας κύριο Χριστόδουλο Βασιλιάδη για την ευγενή παραχώρηση του χώρου στον οποίο πραγματοποιείται η απόψινή εκδήλωση. Ευχαριστίες απευθύνουμε στη διεύθυνση και το καθηγητικό προσωπικό του Γυμνασίου Ομόδους για την προθυμία τους να αναλάβουν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης που θα παρακολουθήσουμε σε λίγο στο κοινοτικό πάρτε. Ευχαριστούμε και τον φιλοξενούμενο φίλο της κοινότητας κύριο Πέτρο Πετρίδη που πάντα στηρίζει τις εκδηλώσεις μας και την κοινότητα. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ομόδους θα παραθέσει δεξίωση στο κοινοτικό πάρκο Ομόδους. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκεί θα παρουσιαστεί καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τους μαθητές του Γυμνασίου Ομόδους και θα ακουστούν και ποιήματα από τους ποιητές της κοινότητάς μας. Στερνό μου αντίο και τη μάνα φιλώντας την κοιτάζω να κλαίει. Μάνα μην κλαις της λέω, μάνα μην κλαις. Λόγω και του φόρτου της συγκίνησης δεν εμπόρισα να ευχαριστήσω τους στενούς μου συνεργάτες. Δεν τους εξέχασα όμως, είχα υπόψη μου να τους ευχαριστήσω εδώ. Τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία ευχαριστώ γιατί από την πρώτη στιγμή εδεχθήκαν με συγκίνηση και αγάπη
για να γίνει η απόψινή εκδήλωση προς τιμή των συγχωριανών μας, όπως επίσης και για την ανακαίνιση του Κρυσφυγέτου. Ήθελα να ευχαριστήσω και τον Μάριο μου, ο οποίος έχει μια εβδομάδα δουλεύουμε μαζί ως τα μεσάνυχτα, τη Χαρούλα στο γραφείο, αλλά ιδιαίτερα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία του Συμβουλίου, την Πηγιόν της Σταύρου και καλό την Αρτυπάνο να της δώσω δύο λουλουδάκια, γιατί πραγματικά έχει ένα μήνα που δουλεύει ημέρα νύχτα για τη σημερινή εκδήλωση και όχι μόνο. Και ήθελα να την ευχαριστήσω πραγματικά. Γιατί τους συνεργάτες μας πρέπει να τους αγαπάμε και να τους σεβόμαστε και να εκτιμούμε το έργο τους. Το λοιπόν, η Σκυτάλη τώρα πάει στο γυμνάσιο μας και η Δώρα μας θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, θα συνεχίσουμε το καλλιτεχνικό μας πρόγραμμα με χορούς και τραγούδια από μαθητές του γυμνασίου μόνος. Τα τραγούδια δίδαξε η κυρία Μαρίτα Ευγενίου, καθηγήτρια μουσικής, και τους χορούς υποφαινόμενοι. Θα ξεκινήσουμε με το Χασάβικο, που θεωρείται σήμερα ο πιο δημοφιλής χορός του Πανελλήνιου. Έχει την καταγωγή του από τη Μικρά Ασία και ανάγεται στον χορό των Μαγκελάριδων, ο οποίος συνηθιζόταν σε συνοικία της Κωνσταντινούπολης. Ήταν αρχικά αντρικός χορός και τον χόροβαν κυρίως χασάπιδες, δηλαδή ομάδες κρυοπολών μία φορά το χρόνο, το Πάσχα. Χαρείτε και χειροκροτήστε τα παιδιά μας.
Ακολουθούν τραγούδια από το μουσικό σχήμα του σχολείου μας. Πρώτο τραγούδι, η Τριανταφυλλένη, σε μουσική και στίχους Μιχάλη Χριστοδουλίδη και Δημήτρη Λιπέ. Ακολουθεί το τραγούδι του Βαγορή, σε μουσική Κούλη Θεοδόρου και στίχους Ανδρέα Παράσχου. Και θα κλείσουμε με το τραγούδι «Πάνω στο τζίκου τα βουνά», σε στίχους και μουσική Μιχάλη Βιολάρη. Δεν θα λυθεί στη μάνα σου, μη θα κανέναν άλλο. Όλον διαγράφει μάνη μου, το χάσε δίχως άλλο. Πόρτες μου, να εγκρύψεις το γαϊμό σου. Μάρα καρδιά έτσι μάνα μου και πέφτεις πένω γύρω σου. Κι αν θα σε δει μάνα μου, φουλάρια να σε πάρει. Μα μη σε γράφει πίστηκε στο νου σου μέντε. Thank you.
επαγγείλω ένα ποίημα παρμένο από την πρώτη μου ποιητική συλλογή με τίτλο «Το όμορος δήλωσε παρόν». Μόλις ξεκίνησε ο αγών, το όμορος δήλωσε παρόν με πρώτη μια ομάδα που ήταν λεβέντες του χωριού κι είχαν καρδιά του λιονταριού κι ήξερα τι θα πει Ελλάδα. Και αρχίσανε τη δράση τους με όρκο μυστικό, σκληρά να πολεμήσουνε, ποτέ να μην λυγήσουνε, με στόχον τους μοναδικό να διώξουνε το βάρβαρο εχθρό. Είχα σαν όπλον την ψυχή που ήταν λαύρα ελληνική κι ήταν γεμάτη ελπίδα και είχαν τα ιδανικά πίστη, Χριστό, πατρίδα. Άνισος ήταν ο αγών, αλλά με νόημα ιερό. Γι' αυτό με δίχως δισταγμό ρυθήκανε στις μάχες το χορό ενάντια στον πάνοπλο πανίσχυρο στρατό. Δεν ήταν λίγες οι φορές που έκαναν μάχες φοβερές και νικητές ευγήκαν και προσβάλλαν τον εχθρό για να θυμούνται για καιρό τη νύχτα, την ήττα που δεχθήκαν. Μια τέτοια μάχη δώσανε στο κρεμό της Αίρας, όπου ενέδραν έστησαν και σαν χτυπούσαν μέθησαν, μόλις τους εχαΐδεψε τις μάχες ο αέρας. Χτύπησαν και στρατόπεδον εις το χωριό Κιβίδα και ρεζιλέψαν το στρατό των Άγγλων των κατοχικών και έγραψαν με τη δράση τους ηρωική σελίδα. Κατέλαβαν και ένα σταθμό στα ηθερά που το χωριό που είχε αστυνομία και πήρανε τον οπλισμό με σχέδιο στρατηγικό με δίχως δυσκολία. Ήτανε κι άλλοι χωριανοί που στον αγώνα μπήκαν και δράσανε σ' άλλα χωριά, σε πόλεις, πάνω στα βουνά, σκληρά και αγωνιστήκαν. Μνημόσυνο για τους νεκρούς, τιμή σε αυτούς που ζούνε, θα κάνει πάντα το χωριό και οι γενιές που έρχονται πάντα θα τους τιμούνε. Μια νήσος μεγαλόνισος εμέτραν τα κακά της και κάθετουν και λάλλεν τα στα νούσιμα παιδιά της. Παιδιά νούσιμο παιδιά μου και δικαλεχτά παιδιά μου, κάτσετε να διηγηθώ και γιώνει τα κακά μου. Και τα παιδιά της τα καλά, τα νούσιμα παιδιά της, ευτίσαν τα αποκρίθησαν εις τα παράπονά της. Τότε έβαλα στόχον τους το γέμαν τους να δώσουν, αλλά τη σκλάβα μάναν τους να την ελευθερώσουν. Πέμπουν και φέραν αρχηγόν της Κύπρου γέναν θρέμμαν που κύλαν μες το γέμαν του, που κύλαν μες τις φλέβες του κυπριακόν το γέμα. Το γρήβαν το Γεώργιον, έτσι τον ελαλούσαν, ψευδόνυμον το διγενής σαν τον αποκαλούσαν. Περήφανον υπαρχηγόν αυξέντην το Γρηγόρη, ζίδρον που τρέμαν τα βουνά, οι κάμποι και τα όρη. Με πλήρη μυστικότητα και με κρυφήν ερπίδα, ομάδες οργανώσασιν για τη γλυκιά πατρίδα. Βάλουν την ώραν την καλή κι αμέσως ξεκινούσιν, βγάλουν φτερά στα πόδια τους τη δράση αρκινούσιν. Όπου είχαν πόστον και στενών, εστίναν τις ενέδρες και πάντα ψηφούσασιν κινδύνους και φοβέρες. Μες τις χαλαζοθύελλες, στα σιόνια, στον αέρα, ένοπλοι ευουρούσασιν για να τα βγάλουν πέρα. Τέσσερα χρόνια στα βουνά, αντάρτες διωγμένοι και που τον αγγλικό στρατόν ναν αποκηρυγμένοι. Με την αυτοθυσία τους για την μικρή πατρίδα εγράψαν με το γέμαν τους ολόχρηση σελίδα.
Τα δάση κι οι βουνοκορφές αν ήτουν να μιλούσαν, το έπος το τετραετή να μας εξιστορούσαν. Έχασαν νιάτα κι ομορκές με τσίνον τον αγώνα, κι οι άθλοι τους κι οι φήμοι τους θα μείνουν στον αιώνα. Έναν αγώνα άλυσον που μαύρισε μανάδες, εμείς έναν μονό φουχτό και εκείνοι μυριάδες. Γωνίες θανατώθησαν που των πολλήν καμών τους, που στον ανταρτοπόλεμον εχάσασαν τον γιον τους. Της Κύπρου όρη και βούνα και κλαδέρε και θάμνη εμπλέξετε της λευτεριάς το δάφνινο στεφάνι. Το δέντρο για να αναγιωθεί θέλει νερό για θρέμμα, μα εκείνον της ελευθεριάς θέλει να πίνει γέμα. Πόσο γέμα σενώστηκε μες στην εποπία, εκάμαν τους όπως τα αρνιά που σφάζουν στα σφαΐα. Θαυμάστε έθνη και λαοί, τούτα τα παλικάρκα, 4 χρόνια στα βουνά μάθουν το σάλιον τάρκα. Ήτουν μες στα κρυσφύγετα και φάαν τη ζωή τους, τώρα ένα μνημόσυνο είναι η απολαβή τους. Με ένα γενναίον αρχηγόν που είχε καρκιά να τσάλει και τόλμησε με το στρατόν τους Άγγλους να τα βάλει. Θαυμάστε τούτα τα παιδιά τα αδικοχαμένα, πονίδα συνελευθεριά και πια λυπημένα. Αντέξαν κρατητήρια, μαρτύρια και άλλα, με βήματα ελληνικά εφτάσαν στην Κρεμάλα. Με στα γελιά τους τα υγρά, φυλακισμένοι μόνοι, και τάσαν τους κάθε λεπτό και ώρα την αγχώνη. Φρικτά βασανιστήρια τραβούσαν δίχως λέξη, τον πράγμα δύσκολο πολλά άνθρωπος να τ' αντέξει. Υπομονήσαν τον ιό και τόλμηνε κρατήσαν και το βρετανικό ζυγόν χαμέ τον επατήσαν. Περήφανα λεβέντικα εφτάσα στην αγχώνη του καραβιού της λευτεριάς κρατούσαν το τιμόνι. Τιμάτε τη θυσία τους γιατί έτσι το αξίζουν κι όποιος εμπίδαμε και δει τα μέλη του ραΐζουν. Ξένοι που στέκεστε δαμέ και τα παρατηράτε, μία μονόλεπτον σιγήν παρακαλώ τηράτε. Εσείς μουνά κυπριακά εστίσετε καρτέρι, ένας λαός τόσο μικρός νίκη να καταφέρει. Φυλακισμένα μνήματα εσείς το μαρτυράτε, που τα λεβέντικα κορμιά μέσα σας τα κρατάτε. Η μνήμη σας αιώνια στους τάφους που κοιμάστε κι ως που υπάρχουν άνθρωποι στο θαυμασμό τους θάστε. Όπως τα μυτσικόριδα παθίζουν το χειμώνα, οι ήρωες αθάνατοι θα θίζουν στον αιώνα. Αιωνία τους η μνήμη. Ακολουθεί ο κοφτός που πήρε το όνομά του από το απότομο σταμάτημα της μουσικής, δηλαδή κοφτά. Χορευόταν στα Ζαγοροχώρια και στην υπόλοιπη Ήπειρο.
Στη συνέχεια έχουμε το θρακιώτικο χορό Μπαϊτούσκα. Ζωηρός χορός που χορεύεται από άντρες και γυναίκες στην Ανατολική Ρωμυλία. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ερμηνείας της ονομασίας του χορού. Αν η λέξη έχει σλάβικη καταγωγή, τότε σημαίνει παΐσια. Ενώ αν η ρίζα του είναι τουρκική, τότε σημαίνει τον άνθρωπο που δεν περπατά ίσια. Κουτσένει χωρίς να είναι κουτσός. Η κλεφτικός, ο λεβέντικος χορός των κλεφτών και αρματολών που έχει τις ρίζες του στους κατοίκους της Σαμουριάς στην Ήπειρο. Αρχικά χορευόταν αποκλειστικά από άντρες. Η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από τη λέξη τσάμις που σημαίνει ψηλός και αναφέρεται μεταφορικά στο λεβέντικο ανάστημα των χορευτών αφού τσάμι με γιώτα λέγεται το έλατο.
θα τελειώσουμε με το συρτό, που όρο σημαίνει κυκλικός χορός που χορεύεται συρτά, δηλαδή που δεν είναι επιδεικτός ή συγκαθιστός. Πήρε να φυσάει, που σήκωσε τα φρένα των ανθρώπων. Σαν ένα μήνυμα διάχυτο και συγκλονιστικό από τα βάθη των καιρών, να λέει πως έφτασε η ώρα και τους καλούς νησιώτες δεν τους χωρούσαν πια τα πλαίσια της καθημερινότητας. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που με κάνει περήφανον για την κοινότητά μου είναι η συμμετοχή των ομοδητών σε όλους τους αγώνες του έθνους και κυρίως των εθνικών απελευθερωτικών αγώνων της ΕΟΚΑ. Συ ο Θεός ημών ο καταδόσης άδειν και τόσο δύνας λύσασον πεπαιδημένα παστών και τα ψυχά στον δούλο σου ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Μέχρι τώρα έχω ακούσει πολλές ιστορίες και γεγονότα που αφορούν τη συμμετοχή των ομοδητών στον αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959. Γνώρισα μέσα από τις μνήμες και τις ιστορίες το μεγαλείο της ψυχής του κάθε ομοδίτη που στάθηκε στις επάξεις για την υπεράσπιση της ελευθερίας της πατρίδας μας. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ στηριζόταν σε όλον τον κυπριακό λαό και ειδικά, ειδικότερα στους κατοίκους της Υπαίθρου, τους αγνούς αγωνιστές, τους οποίους τιμά σήμερα το Κοινοτικό Συμβούλιο. Έχουμε μαζί μας σήμερα
τη μάνα μου, τη Μαρούλα Αντωνίου Θεοδόρου, την αδερφή της Ελένη Αντωνίου Νεοκλέου, και από ψηλά μας βλέπουν με συντήρητη παρουσία τους ο Αντωνής, η Φιούρα, ο Αριστοκράτης, ο Γιώργος, ο Ανδρέας και ο Γιάννη. 8 συνολικά μέλη της ίδιας οικογένειας. Ανάμεσα σε τόσους άλλους αγωνιστές που έδωσαν όλα ό,τι είχαν στον αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου από τους Άγγλους. Τιμούμε επίσης τον μακαριστό φύτωραν της Μονής, οικονόμορφος Ίδιος, όπου υπήρξαν και από τα πρώτα μέλη της φιλικής εταιρείας.